διαδικασία του εξυγχρονισμού και των αλλαγών προς το καλύτερο είναι συνεχή στο υπεραστικό κτέλ Καβάλας. Την προηγούμενη εβδομάδα γνωστοποιήθηκε η λειτουργία υπηρεσίας Courier, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την αποθήκη και τον ιδιώτη που την εκμεταλλεύεται. Ο στόχος είναι ακριβώς αυτό που είπατε, η εξυπηρέτηση. Δεν είναι τόσο να κερδίσουμε κάποια χρήματα, να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη, τον ήδη πελάτη μας. Δηλαδή θέλουμε ο πελάτης που στέλνει ένα συνόδευτο δέμα να του δώσουμε την ευκολία ώστε να μην έρθει στο κτέλ, να μην αφήσει τη δουλειά του, το σπίτι του, το μαγαζί του, να πάμε να το πάρουμε εμείς από το μαγαζί του, να κάνουμε αυτή τη διευκόλυνση δηλαδή. Δεν είναι θέμα μεγάλου κέρδους για μας, αλλά νομίζω ότι είναι πιο μεγάλη εξυπηρέτηση για τον πελάτη μας. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, Κώστα Πανταζή, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Πρόκειται για μια σύνδεση με όλη την Ελλάδα, με παράδοση δεμάτων, μικροδεμάτων, ακόμη και στα νησιά, με μια μικρή οικονομική επιβάρυνση. Η υπηρεσία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες και ο κόσμος έχει ανταποκριθεί. Έχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή ένας πελάτης να δώσει δέμα, μικροδέμα, φάκελο σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και σε νησιά. Ναι. Μάλιστα. Σε όλη την Ελλάδα. Τιμές... Με ένα μικρό κόστος, ο φάκελος στο 1 ευρώ, για την περιοχή της Καβάλας, μιλάμε μέσα το κέντρο, και τα μεγάλα τα δέματα στα 2 ευρώ. Νομίζω δεν είναι μεγάλο το κόστος, δηλαδή μόνο η μετακίνηση των ανθρώπων που θα πάνε για να φέρουν και να πάνε το δέμα. Είναι μια υπηρεσία που νομίζω ήδη έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, το ζητούσε ο κόσμος αυτό και νομίζω θα εξυπηρετήσουμε και σε αυτό τους πελάτες μας. Ο κύριος Πανταζής, σε ερωτηθείς για τα χειμερινά δρομολόγια του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, απάντησε ότι ξεκίνησαν και εκτελούνται κανονικά, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα μαθητικά δρομολόγια. Το υπεραστικό κτέλ συνδέει καθημερινά την Καβάλα με τη Βουλγαρία και την Αλβανία, ενώ επανεσχεδιάζει τη σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη. Όχι, έχουν ξεκινήσει τα χειμερινά δρομολόγια. Ο καιρός βοηθάει, είναι καλός, η κίνησή μας είναι ικανοποιητική, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα μαθητικά τα δρομολόγια κινούνται κανονικά και εκεί δεν έχουμε φέτος κανένα πρόβλημα. Είμαστε ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές. Ισχύουν όλες οι εκτόσεις που παρέχουμε που μας δίνει με βάση τον νόμο. Δηλαδή, οι φοιτητές παίρνουν την έκπτωση 25% ή 50% αν μετακινούνται από τόπο κατοικίας στη σχολή. Οι μαθητές στην ανάλογη με έκπτωση, οι άτομα με ειδικές ανάγκες στην ανάλογη έκπτωση. Και σύν την έκπτωση που δίνουμε εμείς σαν παροχή στους επιβάτες, σε τακτικές μετακινήσεις που δίνουμε το 50% στο οικογενειακό εισιτήριο που έχουμε θεσπίσει, που δίνουμε και εκεί μια έκπτωση στην οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει, στα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά με τους γονείς. Αυτό πιστεύω ότι κάνει ένα πακέτο προσφοράς σε όλο τον κόσμο, που είναι και γενναίο. Και αυτό το έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος, ειδικά το 50% της καθημερινής μετακίνησης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Βρυσούπολη και Αραβωτή και Ξάνθη, περάστε στο Βελοδίκα. Πρόσφατα επαναλειτουργήσε και το κηλικείο του Προεκτορείου στο κέντρο της πόλης, το οποίο διαθέτει πληθώρα προϊόντων σε αρκετά λογικές τιμές. Έχουμε ένα νέο κηλικείο στο χώρο του σταθμού μας. Το σημαντικό είναι, εκτός από τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που προσφέρει σε ποιότητα, οι τιμές καταφέραμε και ήρθαμε σε μια συμφωνία με τους ανθρώπους αυτούς που διαχειρίζονται αυτόν τον νέο χώρο και είναι πολύ προσιτές. Ίσως να μην υπάρχει σταθμός στην Ελλάδα που να έχει αυτές τις τιμές αυτή τη στιγμή. Είναι τιμές δηλαδή που βρίσκει κάποιος σε ένα πολύ απλό καφέ έξω, στον δρόμο. Τι άλλο έχουμε